έρχονται 10 συμβούλους πυρετρών σχέσεων, δημόσιων σχέσεων. Τα λεωφορεία στην Αθήνα έχουν 10 δημοσιογράφους για δημόσιες σχέσεις. Πείτε μου εσείς ποιος είναι ο λόγος. Και έχουν και 3 δημοσιογράφους ακόμα και ένα μόνιμο δημοσιογράφο ακόμα. Ρώτω τον κύριο Υπουργό να μου απαντήσει γιατί τα λεωφορεία έχουν 10 δημοσιογράφους αργομιστίες είναι. Αργομιστίες ανθρώπων που σπηρώνει ο Έλληνας για να λουφάρουν και να κάνετε κάποιοι και να λιβανίζουν μέσα τα social media την κυβέρνηση, την Δημοκρατία. Ακούστε κι άλλο. Είναι δυνατόν τα λεωφορεία στην Αθήνα να είναι χορηγή του συνεδρίου του Economist. Εδώ είναι, θα τα γράψω μερικά όλα εδώ. Να. Είναι από τη Διάβγεια. Χορήγησαν 30.000 ευρώ, ρε παιδιά. Από το 2012 δεν αλλάξαν τα ελαστικά των λεωφορείων. Και έδωσαν 30.000 ευρώ, κύριε Σταϊκούρα, για να χορηγήσουν το συνέδριο του Economist που μίλησε και εσείς και κάποιοι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Ακούστε τώρα. Σε ξενοδοχεία που πήγαν αυτοί οι δημοσιογράφοι σύμβουλοι, έδωσαν 18.000 ευρώ. Αντί να πάρουν λάστιχα και να κινδυνεύει ο κόσμος, πάλι χορηγεί 8 Δεκεμβρίου του 22 Economist 20.000 ευρώ. 4 Δεκεμβρίου του 22 έκθεση χορηγία συνεδρίου Economist 30.000 ευρώ. Τι είναι αυτά, κύριε Σταϊκούρα. Για πείτε μου στα πρακτικά τα έγγραφα, για να μην νομίζω κάποιοι ότι τα λέμε έτσι. Ας τα δώσω λίγο. Να μου απαντήσει η κυβέρνηση, και δεν είναι μόνο αυτή, είναι κι άλλοι. Πήγα στα λεωφορεία, κύριε Χρυσόπουλε, ένα τύπο περίεργο, αυτό πάντα είναι σε ειδική οργανισμό. Και έβαλε εκεί στο rating καζόν, 700 τετραγωνικά μέτρα. 100.000 ευρώ κόστο. 700 μέτρα, 10 ευρώ κάτω το μέτρο, 20, 30. 700 μέτρα καζόν, 100.000 ευρώ. Για να βρούμε πού είναι σπατάλη του δημοσίου χρήματο. 100.000 ευρώ. Θα μου πει είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά. Γεμίσατε τη χώρα με κομματικά χρυσοκάβρα τροκτικά, τα οποία λιμένονται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και ρωτώ και περιμένω από την κυβέρνηση για να μου αποδείξουν ότι είναι σοβαροί. Πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο έγκλημα των τεμπών στο τρένο επάνω, πόσοι, νούμερο. Πόσοι ήταν, επαναλαμβάνω, οι διασωθέντες. Πόσα εισιτήρια εκδόθηκαν, πόσοι επιβάτες μπήκαν στο δρόμο. Τα εισιτήρια που εκδόθηκαν στον δρόμο είχαν σύνδεση online. Πώς είναι οι αγνοούμενοι ακόμη και τώρα, να μου πει η κυβέρνηση, γιατί η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση. Ξέρετε τι είπε, ακούστε κράτος, να βγαίνει η εταιρεία και να λέει δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι επιβάτες. Αυτούς με την ανακοίνωση αυτή, ο εισαγγελέας έπρεπε να τους συλλάβει όλους και να τους πάει κατευθείαν να απολογηθούν για το έγκλημα που έκαναν. Τι θα πει η εταιρεία, δεν ξέρω πώς μετέφερε. Τι είναι, φέρετρα είναι. Γύρισαν άνθρωποι νεκροί με σε φέρετρα. Με φέρετρα, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Φίλες και φίλοι, γύρισαν με φέρετρα οι άνθρωποι, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να μάθει την αλήθεια. Γιατί αυτή η ιστορία είναι πολύ βρώμικη. Από την πρώτη στιγμή, ο πρώτος, εγώ, ο μοναδικός που σας ενημέρωσα, ήμουν εγώ. Μπορεί να μιλάω για πρώτη φορά στο πρώτο πρόσωπο, αλλά το εννοώ. Εγώ σας ενημέρωσα. Και σας είπα ότι κάτι βρωμάει σε αυτή την ιστορία. Και αυτό που βρωμάει είναι ότι τους έκατσε μία άσχημη, όπως λένε και οι ίδιοι, γιατί λαθρεμπόριο κάνουν κάθε φορά. Μεταφέρουν διάφορα πράγματα και κανείς δεν ξέρει τι μεταφέρουν. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λαθρεμπόριο προϊόντων, εμπόριο προϊόντων, διαφόρων εύλεκτων υλών, μεταφέρουν απίστευτα πράγματα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Έκατσε λοιπόν η μία αυτή φορά να δημιουργηθεί το τρομακτικό αυτό θέμα. Το έγκλημα των τεμπών, η δολοφονία των παιδιών μας. Και η ιστορία αυτή είναι πολύ βρώμικη. Γι' αυτό και επιχείρηται και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία και από τον ΠΑΣΟΚ να την καλύψουν όλοι. Γιατί όλοι είναι στο κόλπο. Έφαγαν δισεκατομμύρια ευρώ τα τροκτικά τους, όπως έλεγα προηγουμένως για τον ΟΣΥ, τα λεωφορεία, δημοσιογραφάκια του χιλιάρικου, του χίλιαρου, βάζουν βολεύουν κόσμο 40.000 τροκτικά, το φωνάζω, 40.000 τροκτικά σαν και αυτά είναι. Τέτοια δίποδα τα οποία τα ταΐζεται με πανάκριβο χρήμα. Αυτούς πρέπει να ξυλώσουμε από εκεί μέσα. Έχουν ρημάξει την πατρίδα, έχουν ρημάξει την Ελλάδα, πεθαίνουν οι Έλληνες, πεινούν οι Έλληνες και δεν τους νοιάζει. Η κομματική τους νομεκλατούρα, οι γκρούεζες. Γκρούεζες. Γεμάτο γκρούεζες η Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες είναι. Γι' αυτό λέω πρέπει να ξυπνήσουν επιτέλους οι Έλληνες, αν θέλουν κάποια στιγμή. Αν δεν θέλουν, δεν πειράζει. Εγώ αμαρτία δεν έχω, εξομολογήθηκα, θα στα πω όλα. Αλλά φτάσαμε στο σημείο αυτό για να είναι ευκολόπιστος ο Έλληνας.
με το αναμφισβήτητο γεγονός της έλλειψης παιδείας. Όλα είναι θέμα παιδείας. Αν είχαμε πραγματικά μια παιδεία ελληνική, μια παιδεία πραγματικά δομημένη, συγκροτημένη γύρω από το ελληνικό έθνος, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική παράδοση, τις ελληνικές αξίες, δεν θα συνέβαιναν αυτά. Θα ήταν ακριβοδίκαιοι οι πολίτες, θα ήταν οι ίδιοι οι πολίτες δικαστές των απαταιώνων πολιτικών που έκαναν τη μεγάλη απάτη, τη μικρή απάτη. Δυστυχώς όμως είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα και οι πολίτες. Αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξουν άποψη. Και επειδή μιλάω για Ελλάδα, για πολιτισμό, για ιστορία, διάβαζε σε ένα γερμανικό περιοδικό, θυμάμαι πριν κάνα δύο χρόνια, και είχε περίπου 30 σελίδες από τα πολύ ωραία περιοδικά επιστημονικά της Γερμανίας, για την αρχαία Ελλάδα.